Στο τελικό στάδιο εισήλθε η διαδικασία έκτακτης ενίσχυσης των ΚΤΕΛ λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των καυσίμων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η έκτακτη ενίσχυση ανέρχεται σε 18,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ, καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς άγωνων γραμμών. Εδώ και 2 χρόνια το λέγανε, τότε το λέγανε για τις θέσεις που ήμασταν σε περιορισμένο αριθμό θέσεων. Τώρα το λένε έναντι του καυσίμου. Εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή βοήθεια. Δεν την πήραμε ακόμα. Δεν την πήραμε. Προσδοκώ ότι ή σήμερα ή αύριο θα κατατεθεί αυτό το ποσό, το οποίο είναι για 90 λεωφορεία, από 2.500 είναι περίπου 220 με 230 χιλιάδες. Στο πλαίσιο πρόσφατης υπουργικής απόφασης σχετικής με τον καθορισμό των κανόνων και των κριτηρίων για τον σχεδιασμό του δικτύου των τακτικών οδικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταφορών, από την περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε ανάθεση μελέτης με αντικείμενο τα δρομολόγια των 5 ΚΤΕΛ της περιφέρειας. Ποια είναι η μελέτη, να πάμε στο χωριό, να δούμε το πληθυσμιακή κατάσταση στο χωριό, να δούμε τι μέσα διαθέτουν. Πόσοι είναι νέοι, πόσοι είναι γέροι, πόσοι είναι από εκεί και πάρα, πόσοι είναι το οδόστρωμα. Εάν το οδόστρωμα, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να συγκεντρώσουν, διότι από αυτό το πράγμα θα βγει και η αμοιβή του λεωφορείου. Η αμοιβή της άγωνης γραμμής. Τονίζω, και θα πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι το ΚΤΕΛ συμμετέχει μέχρι το 20% με τον καινούριο νόμο. Δηλαδή μέχρι 20% πληρότητα, άμα έχεις, θα καλύπτει το ΚΤΕΛ. Αν όμως πέφτει κάτω από το 20%, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και σου επιδοτεί αυτές τις άγωνες γραμμές. Αυτό για μένα θα γεμίσει τα χωριά με λεωφορεία, θα ξαναρχίσουν οι συγκοινωνίες να είναι 100% και όχι περιστασιακές. Και οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Έτσι πιστεύω. Πότε θα υλοποιηθεί? Ήδη έχουν δώσει κάποια προθεσμία ενός έτους. Η περιφέρεια εδώ, Πελοποννήσου, ήδη έδωσε εντολή και ανέθεσε τη δουλειά σε ένα συγκοινωνιολόγο, ο οποίος μάλιστα είναι και ο πρόεδρος των συγκοινωνιολόγων Ελλάδος, τον οποίον εγώ ήρθα σε επαφή και θα συναντηθώ την άλλη εβδομάδα για να μπορέσουμε να τρέξουμε στις διαδικασίες. Ο κλάδος των συγκοινωνιών κλήθηκε την περσινή χρονιά να αντιμετωπίσει το αυξημένο έως και 65% κόστος των καυσίμων ως συνέπεια της κρίσης στην Ουκρανία. Και παρά τη νέα αυτή εξέλιξη, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες.